Συνέλληνές μου, θέλω να δώσω ένα μήνυμα και ένα μεγάλο εύχη στα παλικάρια, στους πολεμιστές μας που απάγγειλαν δημόσια το ιερό κείμενο της Περσεφόνης. Φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι κάθε λάνιο κείμενο είναι βαρύ. Είναι βαρύ με την έννοια ότι έχει μια δυνατή κραδαρμικότητα και είναι επίπονο να διαβάζεις το κείμενο δημόσια και να εκφωνείς όλον αυτόν τον εμψυχωμένο λόγο και όλες αυτές τις τεράστιες αλήθειες. Ήταν για πρώτη φορά, ακούστηκε ένα τεράστιο λάνιο κείμενο με χιλιάδες αλήθειες και με πάρα πολλά κλειδιά. Θα πω τη λέξη ότι δεν ήταν εύκολο να αποδώσουν ακόμα και τα νοήματα, όσο μπορούσαν βέβαια, γιατί αν το ξαναδιαβάσετε σιγά σιγά, κάθε πρόταση και κάθε αλλαγή θα σε περπατήσει σε αλήθειες και θα κατανοήσεις όσο μπορείς περισσότερο τη δομή του κειμένου αλλά και τα κλειδιά που έχει μέσα. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ουσιαστικά είναι πάνω από 3 επικλήσεις σε ένα ελάνιο κείμενο. Βέβαια, θα μπορούσα να γράψω την Περσεφόνη σε 2 σελίδες. Το τι θα καταλάβαινες όμως είναι μια άλλη διαδικασία. Περσεφόνη μέσα, για πρώτη φορά, ακούγονται πολλά μυστικά. Ακούγονται και γιώνονται τα μυστικά του Άδη, που μέχρι χτες ήξερες έναν άλλον Άδη, έναν κακό, έναν θαμπό, έναν σκοτεινό, όλες αυτές τις γελιότητες που έχουν περιγράψει όλα αυτά τα απόκοσμα ζώα, όπως τα αναφέρω μέσα, γιατί μόνο αυτός είναι ο πραγματικός χαρακτηρισμός. Και θεωρώ ότι πραγματικά τους συμπεριφέρομαι με πολύ πολιτισμό. Δεν διανοείστε ο ποιος χαρακτηρισμός είναι ο πραγματικός για αυτά τα απόκοσμα ζώα. Σεβόμενος να αντιληφθείτε καλύτερα, δεν τα βρίζω, ούτε κάνω τις πραγματικές διαπιστώσεις για να μην τρομάξετε για αυτά τα απόκοσμα ζώα. Όμως, ένα τεράστιο μεγάλο κεφάλαιο στην Περσεφόνη είναι ο Περσέας, που για πρώτη φορά ακούγεται. Είναι η Μέδουσα, που για πρώτη φορά ακούγονται οι αλήθειες. Ποια είναι η Μέδουσα και πώς, τι ακριβώς σημαίνει η θυσία της Μέδουσας ως κόρη του Δία. Για πρώτη φορά ακούγεται στον πλανήτη ότι η Περσεφόνη είναι ο πρώτος άνθρωπος. Και αυτή είναι η αλήθεια. Φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι δεν υπάρχει άγαλμα πουθενά και ότι άγαλμα βρείτε θα είναι ρωμαϊκό. Δεν είναι η Περσεφόνη. Καμία σχέση με ένα χοντροκομμένο κοριτσάκι που μοιάζει σαν τη βλάχα από το σπίτι στο λιβάδι. Βέβαια οι Ρωμαίοι που είναι οι Χαζάροι που έχουν πάρει τη Ρώμη μας και βεβαίως συνεχίζουν όλη την κοσμοθέαση με μια δικιά τους διαδικασία, γι' αυτό και οι καμάρες μετά είναι δικές τους ως γεφυραίοι πραγματικοί, η καμάρα είναι δικιά τους, βάζουν τα στιγματά τους παντού, οπότε όταν βλέπετε ένα άγαλμα δεν σημαίνει ότι είναι και δικό σου, είναι διασκευή. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω ξαναπεί ότι τα αγάλματα δεν είναι για να γνωρίσεις το Θεό σου, είναι για να γνωρίζεις
πόσοι δυνάμεις των θεών σου είναι μέσα σε σένα και έχουν κωδικά μηνύματα τεράστια. Όπως για παράδειγμα, αν ποτέ αφήναν τα αγάλματα εκεί που είναι, δεν τα σπάγαν όλοι οι δαιμονισμένοι γυφτοχαζάροι με τα ράσα που υπηρετούσαν τον Γιαχβέ και κάθε γάμο δαίμονα. Θα βλέπατε τεράστιες διαφορές, τις οποίες δεν μπορείτε να τις δείτε μόνο με την πρώτη ματιά, αλλά θα πρέπει να το περιεργαστείτε και να ξέρετε τα μυστικά σημεία που θα κοιτάξετε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Και αν το θέλετε, κάντε το και με τα χέρια σας. Οι άρενες με τις θύλες έχουν μια διαφορά. Πολλές έχουν, αλλά σας θα σας πω μία διαφορά. Δεν έχουν μία, έχουν πάρα πολλές διαφορές. Αλλά πώς καταλαβαίνεις, σε ένα χέρι του άρεν και ένα χέρι της θύλης, όπου ένα τραβεστή δηλαδή ή ένας που είναι εγχειρισμένος και δεν καταλαβαίνει τη διαφορά, πώς θα καταλάβεις τις διαφορές, εκτός των άλλων σημείων, ένα πολύ σημαντικό σημείο στα χέρια. Αν τεντώσετε το χέρι σας, ο άρεν, ο παράμεσος είναι το τρίτο δάχτυλο από τον αντίχειρα, το πρώτο τελευταίο από το τελευταίο, θα δείτε ότι είναι μακρύτερος και ψηλότερος από το δείκτη. Προσέξτε. Του άρεν, ο παράμεσος είναι ψηλότερος και μεγαλύτερος από τον δείκτη στον άρενα. Στη θύλη, αυτό είναι το αντίθετο. Ο παράμεσος είναι κοντύτερος από τον δείκτη. Βάλτε όλα τα χέρια σας, άρενες και θύλες, και θα δείτε μια διαφορά. Στο άγαλμα όμως αυτό φαινόταν. Μια υβριδιακή κατάσταση όμως δεν θα μπορούσε να σε κοροϊδέψει. Σας λέω ένα σημείο. Υπάρχουν χιλιάδες σημεία πάνω στα γάλματα, σε πάρα πολλά σημεία. Και όχι σε αυτά που προτείνουν οι γελοί χαζάροι, ελάτε να σας δείξουμε, ή κάθε ανόητος που έχει τη σάπια γνώση του και μας τη βγάζει έξω. Χιλιάδες λοιπόν στοιχεία και σημεία αποδείξεις είναι πάνω στα γάλματα που εκπροσωπούν το σώμα του ανθρώπινου με μυστικά πραγματικά. Αυτά έχουν φύγει και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Και σήμερα κάθε υβριδιακή κατασκευή, κάθε μόρφωμα το αναφέρεις ως άνθρωπο. Συνουσιάζεσαι μαζί του, γεννάς έναν απόγονο, ο οποίος αυτός είναι ένα προϊόν αποστατικό, το οποίο δεν το γνωρίζεις και το ονομάζεις πάλι άνθρωπο. Είσαι και περήφανος γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πέρασε μέσα στο γένος σου, γιατί παράδοσες τη μήτρα σου, όπως έχω πει. Έχοντας την Περσεφόνη, θα βλέπεις πάρα πολλά πράγματα ως άγαλμα. Γιατί είναι το είδωλο, και όπως έχω ξαναπεί, το είδωλο είναι η απόδειξη του υπαρτού. Δεν είναι το είδωλο, όπως το λένε όλα τα δόγματα. Αν και μιλάνε για δωδολατρίες τα δόγματα όλα, και έχουν χιλιάδες γύψανα, χιλιάδες σάπια σαρκία, να τα αγιοποιούν και να βάζουν τον κόσμο να τα προσκυνάει, να προσκυνάει παντόφλες, εικόνες, ό,τι γελιότητα θέλεις, ξύλα, άγιες πολυθρόνες. Υπάρχουν σωρία από αυτά στο δίκτυο και με χιλιάδες αποδείξεις τι ακριβώς έχουν βάλει τον άνθρωπο να κάνει. Ενώ ποτέ δεν προσκυνάς ένα άγαλμα, γιατί δεν προσκυνάς ποτέ και σημαίνει προσκυνώ, σημαίνει κοιτάω προς τον Κίνα. Δεν γονατίζω, κοιτάω ψηλά επάνω προς το Σύριο, γιατί Κίνας είναι ο Σύριος. Ωστόσο έχουν παραλλάξει, έχουν παραχαράξει τα πάντα, έχουν παραφράσει τα πάντα. Είναι πάρα πολλά τα μυστικά για τον Άδη. Πού Άδης είναι αδερφός του Δία. Μα αφού είναι αδερφός του Δία είναι και αδερφός του Ποσειδώνα. Μα αφού είναι αδερφός του Ποσειδώνα είναι και αδερφός της Δήμητρας. Μα Όλυμπος είναι σαν να μιλάς για το ίδιο στο κορμί. Που σημαίνει έχεις και τους 12 μέσα. Δεν υπάρχει να έχεις έναν από τους 12 Ολύμπιους δημιουργούς. Έχεις και τους 12. Γιατί το 12 είναι μονάδα. Και αν μη τι άλλο έχεις 12 μέρη στο σώμα σου. Που σημαίνει δεν μπορεί το ένα να τσακωθεί με το άλλο, γιατί όλο αυτό είναι μια μονάδα. Όλες αυτές οι γελιότητες που έχουν εκφράσει τόσα χρόνια και έχουμε διδαχτεί, άμα το θέλετε, αλλά και τα παιδιά μας, όλων των χαζάρων, γελίων, απόκοσμων, ζώων και όλων των δούλων τους, των καθηγητών, είναι μια γελιότητα, είναι μια προσβολή και είναι μια μεδήλωση στην πραγματική, δημιουργία. Βλέπεις τα στάδια του Άδη, αντιλαμβάνεσαι τον κάτω κόσμο. Καταλαβαίνεις μέσα από το ελάνιο κείμενο τι σημαίνει θάνατος, που είναι η ίδια δημιουργία.
Έρχονται όμως πράγματα πάρα πολλά, έρχονται δεδομένα, αποδείξεις, στοιχεία, τα οποία συνέγινά μου και έγινε άνθρωπε, αν δεν τα μελετήσεις, μην ακούσεις τι σου λένε οι άλλοι. Θα πρέπει να τα μελετήσεις και να πάρεις ο ίδιος τη γνώμη και τη γνώση σου και να έχεις την άποψη τη δικιά σου. Με αποτέλεσμα θα συγκρουστεί η γνώμη σου και η άποψή σου με έναν άλλο συνέλληνα που κατάλαβε κάτι άλλο διαφορετικό και εσύ κάτι άλλο. Και μέσα από έναν διάλογο, διάλογο σημαίνει ο λόγος του Διός, δηλαδή του νου, αυτό σημαίνει Διές, ο νου, ο σημαντικός νους, θα βγει ένα αποτέλεσμα να κατανοήσετε και οι δύο, αλλά και περισσότεροι από δύο, χιλιάδες πράγματα και κρυμμένα μυστικά. Η αλήθεια είναι ότι όσα και κλειδιά να σου δώσω, δεν θα τα κατανοήσεις, γιατί θα είναι δικά μου. Μπορώ να σε βοηθήσω σε ένα τέτοιο δρομολόγιο, αλλά πρέπει να κάτσεις να το μελετήσεις, γιατί όλα αυτά που βλέπεις και όλα αυτά που έχουν γραφτεί, είσαι εσύ ο ίδιος. Ουσιαστικά είναι μια πραγματική διάσπαση, όχι μόνο στην Περσεφόνη, αλλά αναφέρω ότι η Περσεφόνη έχει μέσα πάνω από τρεις επικλήσεις. Να κατανοήσεις τον κάτω κόσμο, ο οποίος είναι δικός σου και τον βιώνεις και τον ζεις. Να σταματήσεις να φοβάσαι το θάνατό σου. Και ότι ο θάνατος ο συνειδησιακός είναι αυτός ο πραγματικός θάνατος. Θα έρθει η ώρα που θα αναλύσω την Περσεφόνη. Θέλω όμως να τη μελετήσεις. Αλλά πρέπει να κάνετε και κάτι άλλο. Εκεί έξω, σε όλη την επικράτεια, υπάρχουν πάρα πολύ καλά μυαλά που αντιλαμβάνονται. Αυτοί που αντιλαμβάνονται έχουν χρέος να το βγάλουν προς τα έξω. Να το δημοσιοποιήσουν. Να κάτσουν και να κάνουν ανάλυση στα κείμενα. Ανάλυση επί των γραμμένων, όχι δικιά τους ανάλυση. Αλλά να εξηγήσουν, να ερμηνεύσουν και να απλοποιήσουν για να γίνουν πιο κατανοητοί. Έτσι ώστε να μεταφέρουν τη γνώση, τις αλήθειες και τα στοιχεία σε άλλους συνέλληνες. Και αυτό να γίνει μια μεγάλη, ένας τεράστιος διάλογος, ώστε να δώσει την όθηση της κατανόησης και της αλήθειας. Για να φύγουν οι φόβοι από όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο, έχουν γραφτεί πάρα πολλά κεφάλαια για τους αριθμούς. Μα οι αριθμοί είναι πριν από τα σύμβολα. Όταν βλέπεις το χάρτη της δημιουργίας σου, φυσικά για να βγει ένας τέτοιος τεράστιος υπερτεχνολογικός χάρτης δυνάμεων και πραγματικών πολλών δημοκρατεών. Ποιος σας είπε ότι είναι ένα. Κάθε σύμβολο είναι μια δημοκρατία, που σημαίνει είναι πολλές δυνάμεις που ενώθηκαν στο σύμβολο. Θα πρέπει να κατανοήσετε τα κείμενα, να κατανοήσετε όλη τη διαδικασία, ώστε το ένα κολλάει με το άλλο, όχι στη σειρά. Το ένα με το άλλο δεν έχει να κάνει με τη σειρά που είναι τοποθετημένα και τα βλέπετε ή τα αναλύετε ή τα διαβάζετε. Έχει να κάνει από το ένα κεφάλαιο στο άλλο. Υπάρχουν μυστικά και κλειδιά που συνδέονται και όλο αυτό είναι ένα τεράστιο puzzle για να αντιληφθείτε την ίδια σας τη δημιουργία και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην ίδια τη μονάδα. Δηλαδή η δημιουργία είναι μόνο μία μονάδα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Που σημαίνει όλα αυτά που συμβαίνουν που βλέπετε είναι η διάσπαση της μονάδας της ίδιας της δημιουργίας. Και όλο αυτό το χάρτη που βλέπετε είναι τεράστιες δημοκρατίες, δημοκρατές δηλαδή, δημιουργήματα. Γιατί όλα είναι δημιουργήματα. Και οι θεοί δημιουργήματα είναι. Και οι πλανήτες δημιουργήματα είναι. Και οι γαλαξίες δημιουργήματα είναι. Ιώτα. Και το σύμπαν δημιουργήματα είναι. Και οι κόσμοι είναι δημιουργήματα. Το επίπεδο του δημιουργήματος έχει να κάνει με το επίπεδο που βρίσκεται και το επίπεδο της δημιουργίας του. Όλα ανήκουν όμως στην ίδια τη μονάδα. Που σημαίνει θα πρέπει να μπείτε στη διάσπαση τον ίδιο το δυνάμιο της δημιουργίας σας. Εκεί θα κοπούν τα ψεύδι, θα κοπεί το εικονικό περιβάλλον, θα κοπούν οι ψευτοθεοί, οι γελιότητες, οι δυναστείες, θα κοπούν όλα. Αυτό όμως που πρέπει να κάνετε και πρέπει να καταλάβετε και ζητώ από όλους τους συνέλληνες, τους λόγιους ή που αυτοί που αντιλαμβάνονται καλύτερα, να αρχίσουν να βγάζουν τα κείμενα, να τα ερμηνεύουν, να τα μεταφέρουν και να μεταφέρουν όσο πιο απλοποιημένη τη γνώση για να έρθουν και να αντιληφθούν περισσότεροι άνθρωποι το μεγαλείο που είναι δικό τους. Γιατί αυτό το μεγαλείο δεν είναι δικό μου, είναι όλων μας. Έπειτα, από κάποια δεδομένα που θα δώσετε, θα πρέπει και αυτά τα δώρα που έρχονται, γιατί έρχονται και άλλα δώρα,
Έρχονται και τα φωνήεντα. Τα φωνήεντα ήδη είναι στον αέρα, σιγά σιγά θα εμφανιστούν και θα πρέπει να τα μελετήσετε, γιατί δεν είναι ακριβώς τα φωνήεντα έτσι όπως τα μάθατε στη γραμματική. Είναι οι πραγματικές δυνάμεις της δημιουργίας, με κωδικούς και με αποδείξεις τέτοιες, γιατί δεν είναι θεωρήματα. Βλέπεις ότι εξηγείς ακριβώς αυτό που συμβαίνει στο θεωρητικό του κομμάτι και δίπλα, με πρακτική εφαρμογή, το αποδεικνύεις. Άρα, ό,τι βλέπετε γραμμένο είναι αποδείξιμο. Δεν είναι να είχαμε να λέγαμε. Και αποδεικνύεται σε όλα τα μήκη, τα πλάτη, τα ύψη, τις γεωμετρήσεις του, τα πάντα. Άρα δεν μπορούμε να λέμε η άποψη, όχι δεν είναι η άποψη του Αρτέμιου, είναι η πραγματική διαδικασία, η πρεαληθινή διαδικασία με όλες τις αποδείξεις. Όσο περπατάτε και μπαίνετε στα κείμενα και βοηθάτε κι άλλους συνέλληνες, αυτό θα γεμίσει, θα είναι ένα μεγάλο think tank. Θα φτάσει σε ένα απόγειο σιγά σιγά. Και από εκεί και πέρα θα μπείτε σε δικές σας αναλύσεις, εφόσον πάρετε τη βάση και δεν θα ξεφύγετε από τους κανόνες, αλλά και από τις ιερές ισοζυγίες. Το αμέσως μεγάλο κομμάτι που πρέπει να καταλάβετε και να κατανοήσετε είναι, και αυτό θα βοηθήσει με τα επόμενα που θα έρθουν, είναι 4 μεγάλες διασπάσεις, πραγματικά μεγάλες διασπάσεις και διασπάσεις κυρίαρχες, που σχεδόν έρχεται λίγο να έρθει το επιστέγασμα σιγά σιγά όλης αυτής της διάσπασης της δημιουργίας, θα πρέπει να κατανοήσετε, συνελληνές μου, ότι τα σύμβολα είναι η ίδια δημιουργία και τα τμήματα της δημιουργίας. Που σημαίνει ότι πρέπει να μπείτε στον πυρήνα του συμβόλου. Δεν γίνεται να χρησιμοποιείς το σύμβολο που είναι κομμάτι της δημιουργίας σου με χιλιάδες κωδικούς, ως ένα σύμβολο που απλά στο δώσανε κάποιοι. Δεν στο δώσε κανένας. Είσαι δομημένος με αυτό το χάρτη, με αυτά τα ιερά σύμβολα που εκπροσωπούν χιλιάδες δυνάμεις, με πραγματικές δημοκρατεές, που είναι στους ίδιους νόμους όρκους. Γι' αυτό πρέπει μετά να πας στην επίκληση των όρκων νόμων, να καταλάβεις την όρκος νόμος. Και λίγο πιο πέρα, να πας μετά και στην πατρόα σου για να καταλάβεις. Και να συνδέσεις τα κείμενα με άλλα, τα άλλα κείμενα και με αυτά, με όλα τα συμφραζόμενα και τις αποδείξεις, για να καταλήξεις και να κατανοήσεις όσο δύνασαι και όσο περνάει ο καιρός, θα μαθαίνεις συνεχώς και θα αναθεωρείς κάποια. Και όσο ψάχνεις, θα μπεις σε ένα άπειρο που είναι το δικό σου το άπειρο, με τεράστιες διαδικασίες. Και κάθε μέρα θα κατανοείς, όσο και να ψάχνεις, όσο και να κάνεις, όσο και να αναλύεις, θα βλέπεις κάθε φορά και κάτι καινούριο. Αλλά είναι εκεί αυτό, είναι δημιουργία. Και άβετσι είναι η δημιουργία σου. Έτσι λοιπόν πρέπει να μπει σε μια διαδικασία στον πυρήνα του συμβόλου. Να κατανοήσεις τη δύναμη του συμβόλου και της δημιουργίας σου. Εάν δεν κατανοήσετε τον πυρήνα, γιατί εκεί είναι η δύναμη, εκεί είναι και η πυρηνική δύναμη. Γιατί αυτή η πυρηνική δύναμη είναι σε σένα μέσα, στο άτομο σου, και το άτομο είσαι εσύ. Και η ενέργεια ατομική είναι η ενέργεια η ατομική του άτομου σου. Εσύ είσαι η ατομική ενέργεια. Μην κοιτάς πως την κλέψανε και φτιάξανε βόμβες για να διαλύσουν εσένα. Γιατί φτιάξανε ατομική βόμβα? Για τις πέτρες? Ή για τα ρεπετά τα δικά τους? Ή για όλα τα βρωμολύματα που έχουν μολύνει την πλάση? Για σένα τι φτιάξανε? Γιατί όπως έχω ξαναπεί, ή δεν θυμάμαι να το έχω ξαναπεί, η ατομική βόμβα που κατασκεύασαν αυτά τα ζώα, την κατασκεύασαν για να καταστρέψουν εσένα. Και η ατομική βόμβα είναι για να πιέσουν τη δημιουργία την ίδια. Γιατί? Διότι με τη δύναμη του πυρήνα, που πήρανε την ενέργεια του πυρήνα, που αυτή είναι η πυρηνική ενέργεια, δημιούργησαν την ατομική ενέργεια του ατόμου. Και με τη δύναμη του ατόμου που είναι του ανθρώπου, και επειδή είναι η δύναμη του πυρήνα σου, η δύναμη του πυρήνα σου μπορεί να καταστρέψει τον πυρήνα σου τον ίδιο. Έτσι, η ατομική βόμβα της πυρηνικής ενέργειας, της ζεστής, όπως αυτή την έχουν δημιουργήσει, κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί υπάρχει και η κρύα πυρηνική ενέργεια, η οποία δεν σε πειράζει και μας επάνωνες. Όμως αυτοί έπρεπε να φτιάξουν αυτοί για να καταστρέφουν σένα τον άνθρωπο και για να πιέσουν τη δημιουργία. Η πυρηνική ενέργεια και η ατομική ενέργεια, που αυτή, όπως τον τρόπο που την κατασκευάζω, διαλύει και αποσυνθέτει τη σύνδεση της συνειδητότητας,
δηλαδή διαλύει τις ψυχές. Δηλαδή, αποσυνθέτει τον άνθρωπο. Γιατί έχουμε άνθρωπο, έχουμε συνειδητότητα, πριν έρθει στο σώμα σου. Δεν είναι δηλαδή ότι σηκώσαμε ένα κρέας και το βάλαμε να περπατάει. Δεν είναι δάκε τόσο δύσκολο αυτό. Δεν στη δημιουργεί. Αυτό το κάνουν τα χαζαρόζωα. Τα κάνουν αυτά τα αποστατικά φώματα, μορφώματα. Είναι ο άνθρωπος με τα 11 μέρη και μπαίνει στο αρχείο του. Okay. Η ατομική βόμβα διαλύει, αποσυνθέτει τα 11, τα 12 σώματα. Πάμε λοιπόν για ανυπαρξία. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο που συμβαίνει. Και αυτό και έχει απαγορευτεί η ατομική βόμβα και η χρήση της μία φορά τη ρίξανε. Η διαδικασία όμως είναι ότι αυτή έχει κατασκευαστεί από ανθρώπους, για τους ανθρώπους, οι επιστήμονες ήταν άνθρωποι, οι πιλότοι ήταν άνθρωποι, οι επιστήμονες είναι άνθρωποι και όλα αυτά τα ζώα τα πληρώνουν και κάνουν τόσο μεγάλο άδικο σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι ένα μέσο να πιέζουν τη δημιουργία και να προκαλούν τη δημιουργία, γιατί αν την προκαλέσεις πολύ άσχημα τη δημιουργία, θα σου φερθεί με ανάλογο τρόπο. Ακόμα και στο ΣΕΡΝ, αν θέλετε να ξέρετε, που έχουν πληρωθεί με κεφάλαια των Παγκόσμιων Ταμείων όλες αυτές οι γελιότητες των ζώων, των απόκοσμων ζώων, τεράστιες κατασκευές, 27 χιλιόμετρα υπόγεια, που έχουν φτιάξει κι άλλο μεγαλύτερο, αλλά 47 χιλιόμετρα, κατασκεύαζε, πλήρωνε άνθρωπο. Με τον πλούτο σου γίνονται αυτά άνθρωποι, με αυτά τα ζώα δεν έχουν τίποτα. Και έχουν μαζέψει και μια κάστα επιστήμονες, καμιά φορά δεν είναι και Έλληνας εδώ. Ρε, δεν υπάρχει Έλληνας εκεί μέσα. Βάρβαρος είναι. Σου είπε κανείς ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί μέσα και δεν έχει καταλάβει τι φτιάχνει. Και όλοι νομίζετε ότι είναι στον βαθμό της επιστήμης. Αυτά είναι ψεύδι, ικτρά. Ξέρουν όλοι τι φτιάχνουν εκεί. Γι' αυτό αν δείτε και στα καπέλα τους όλοι μέσα στο ΣΕΡΝ, φοράνε το σύμβολο του 666. Δεν είναι του αντίχριστου, δεν υπάρχει αντίχριστος. Αυτές είναι οι γελιότητες των κάθε χαζάρων και αυτών των ηλίθιων ευρεοθρησκειών. Το 666 είναι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κανένας αντίχριστος, γιατί υπήρχε και Χριστός. Όλες αυτές οι ταμπλές που έχουν βάλει αυτά τα ζώα. Φτάνει το παραμύθι τώρα. Άντε να χαθείτε από δίπλα, βλαμμένοι βλάχοι. Μάθατε να φτιάνετε σκηνές και θέλετε να κάνετε και... Τέλος πάντων. Πρέπει να καταλάβετε στις Έλληνες ότι το 666 είναι ο κωδικός του ανθρώπου. Γι' αυτό και στο ΣΕΝ φοράνε το 666 ως σύμβολο. Ούτε για θρησκευτικό. Δηλαδή οι υψηλοί ιεράρχες και όλα αυτά τα ζώα γελάνε με αυτά που λένε στον κόσμο μεταξύ τους. Δεν τα βλέπεις τι κάνουν. Στο ΣΕΝ λοιπόν προσπαθούν να σπάσουν πιο μέσα από τον πυρήνα του ανθρώπου. Εάν ακουμπήσεις πιο μέσα και προσπαθούν τώρα δηλαδή να δημιουργήσουν τη μαύρη τρύπα. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μαύρες τρύπες, τις λέμε μαύρες τρύπες, ουσιαστικά είναι τα χωνευτήρια του σύμπαντος. Όταν τα ζώα τα απόκοσμα στις φυλακές τους, είτε σε πλανήτες είτε σε γαλαξίες, γιατί έτσι είναι οι φυλακές, τα βάνες μπας και διορθωθούν, και όταν φτάσουν στο απόγειο της γελιότητας και της αποστασίας τους και δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού, αυτές οι φυλακές γαλαξίες ή πλανήτες, όπου είναι κλεισμένα και δεν μπορούν να φύγουν, και είναι όλα ένα εβραϊκό μπουρδέλο, όπως είναι και στη γη μας, και δεν στρώνει με τίποτα και δεν πρόκειται ποτέ να βρουν την ουσία τους, και μετά από πολλούς χρονόκυκλους η δημιουργία δεν δίνει άλλα περιθώρια, υπάρχουν κάποια περιθώρια, ρε παιδί μου, τα οποία όταν περάσει αυτά τα περιθώρια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι μια μαύρη τρύπα, ανοίγει μια μαύρη τρύπα και όλα πάνε στην ανυπαρξία, ως μην να υπάρχουν ποτέ. Άρα, όλα αυτά τα βρωμολύματα που θέλουν να θεωρούνται και καθηγητές και κάθε γελιότητα, κάθε χαζάρου και κάθε ανόητο που λέει ότι οι τρύπες, οι μαύρες τρύπες του διαστήματος, πιανού του Δία δηλαδή, μας χαρίζουν ταξίδια στον χρόνο, είναι όλη μια μπουρδολογία που γελάνε και οι ρέγγες, θα έλεγα. Α, είναι ταξίδια η μαύρη τρύπα. Πού να πας, βρε ζωντόβολο, από τη μαύρη τρύπα, αφού είναι πολύ συγκεκριμένη η μαύρη τρύπα. Είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι που θα διασπάσει τα υλικά, θα στείλει στο γέλο όλα αυτά τα μορφώματα και τα υλικά θα τα χρησιμοποιήσει αλλού, αν και εφόσον, πέραν από οποιασδήποτε κοσμογονίας και θεογονίας. Προσέξτε τι λέω. Πέραν από θεογονία και από κοσμογονία. Δηλαδή θα πάνε στην αρχή της αρχής.
τα υλικά που θα μείνουν πέραν από την τρύπα. Θα πας ταξίδι με τρύπα στον χρόνο. Θα πας από πλανήτη σε πλανήτη με την τρύπα. Επειδή σου είπε ο Αϊνστάιν τώρα ότι καμπυλώνει τον χρόνο και ο κάθε γελίος καθηγητής, αυτός που σας λέω είναι ξεκαθαρισμένο, και φέρτουμε ένα τέτοιο γελίο καθηγητή, να τον εβάλω κάτω, να τον πατήσω το κεφάλι, που θα πάμε ταξίδια στον χρόνο, αφού θα καμπυλώσουμε τον χρόνο και θα βγάλουμε μια τρύπα. Θα σου λέγα ρε βλαμμένο που έχει την τρύπα, και στα αυτιά σου πέρα πέρα τα έχει την τρύπα σαν το σανιαμίδι. Γι' αυτό δεν μπορεί να σκεφτεί και σκέφτεστε γελιότητες. Πέραν από εγκάθετος που είσαι και λες τις βλακίες όλων αυτών των γελίων αποστάτων και χαραζαροζώων. Δεν ταξιδεύεις, παιδιά μου, με τις μαύρες τρύπες. Οι μαύρες τρύπες τελειώνουν. Άμα περάσεις τη μαύρη τρύπα, έχεις πέσει το διέλο. Κοινός κατά κόσμο. Στην ανυπαρξία, όσον αφορά για το σύμπαν. Άρα αυτά τα ζώα, επειδή η μαύρη τρύπα είναι το στάδιο που θα περάσουν κάποια στιγμή, εάν δεν ξαναπάνε στην ουσία τους, γιατί αυτή είναι η λύση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι απλά τα πράγματα στη δημιουργία, όσο και χρόνια να περάσουν. Τα χρόνια έχουμε πει ότι είναι άχρονο στα επίπεδα, ακόμα και τα δικά μας, αν το θέλετε. Οπότε προσπαθούν στη γη, με τα χρήματα των ανθρώπων, με τους ίδιους τους ανθρώπους, να δημιουργήσουν μία μαύρη τρύπα. Κάποια στιγμή πήγαν να το καταφέρουν, και όταν πήγαν να το καταφέρουν, πέρασε ένας στο ΣΕΡΝ και τα σφάξε όλα. Έχουν κάνει πραγματικά, όταν κινείσαι σε αυτά τα επίπεδα, ιδιαίτερα υπάρχουν και πάρα πολλοί προδότες, η τεχνολογία τους βοηθάει, οι άνθρωποι τους βοηθάνε πολύ, δεν καταλαβαίνουν πόσο άδικο παράγουν οι άνθρωποι επιστήμονες. Όλα αυτά τα κάνουν για το μισθό τους. Ο μισθός τους είναι ένας ψεύτικος μισθός που τον ξαναπέρνουν πίσω αυτοί με τους φόρους. Τους σκοτώνουν κάποια στιγμή. Δεν ζει κανένας από αυτούς. Δεν έχει ζωή. Απλά υπάρχει να υπηρετεί αυτά τα ζώα. Στο τέλος, το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό τον πλανήτη να γίνεται για το δίκαιο και για τη φυσιολογία και τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτό που το χειροκροτάτε όλοι ως ΣΕΡΝ, και έχουν τα καπέλα τους 666, πάνε να διασπάσουν τη διάσπαση του ανθρώπου. Γιατί με το που διασπάσεις τώρα τη διάσπαση ή διασπάσεις ένα πρωτόνιο ή ένα νετρόνιο. Πρωτόνιο είναι το πρωτόν. Νετρόνιο είναι η βάση της δημιουργίας. Είναι υλικά που δεν τα κουμπάει κανένας. Είναι πολύ σοβαρός ο Σύριος ο Γάμα. Έτσι λοιπόν αυτά τα ζωντόβολα προσπαθούν να αποκτήσουν ένα όπλο για να πιέσουν τη δημιουργία. Για τις μέρες που έρχονται, για τις άλλες μέρες που έρχονται, όταν λέω μέρες δεν εννοώ μέρες, μπορεί να χρόνια να εννοώ. Δεν υπάρχει όμως κάτι εκεί μέσα που να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα εισπράττει πάντα ψεύδι από αυτά τα ζώα, θα πληρώνει, θα χρηματοδοτεί, θα εργάζεται, θα είναι δούλος για να υπηρετεί το θάνατό του και τον αφανισμό του, όταν και όποτε τον πετύχουν. Πρέπει να μπει σε μια πραγματική θέση ο άνθρωπος, να καταλάβει και να κατανοήσει. Δεν γίνεται να ετεροτυφλεί σε όλες αυτές τις αλήθειες και τα στοιχεία. Πρέπει να σταματήσει αυτόν τον αφανισμό, να μην προκαλεί τη δημιουργία του. Όλα γίνονται πάνω στη δημιουργία του και πάνω στο άτομο του. Και σας λέω, ακόμα και στο ΣΕΡΝ, η διάσπαση είναι τα επίπεδα του ανθρώπου. Η διάσπαση είναι 6 πρωτονίων, 6 νετρονίων, 6 ηλεκτρονίων. Να σπάσουν πίσω από το άτομο του ανθρώπου, αφού φτιάξαν την πυρηνική ενέργεια, αφού διαλύνουν τον άνθρωπο, αφού έχουν όλη την κοινωνία του, αφού έχουν όλο το περιβάλλον του, τώρα θέλουν να δουν και τα συστατικά του θείου που συστήνεται ο άνθρωπος. Άντε να χαθείτε ρε ζώα. Αυτά μέχρι τώρα. Θα υπάρξουν αναλύσεις κάποια στιγμή, όμως θέλω από εσάς τους ίδιους, εσείς που αντιλαμβάνεστε, να πάρετε ένα κεφάλαιο, ένα μέρος, να το μελετήσετε και να βγείτε σε μια οθόνη, να το εισπράξει ο κόσμος, να το εισπράξει από έναν που το μελέτησε. Πρέπει λοιπόν να μελετήσετε κάποια κεφάλαια και να αρχίσετε σιγά σιγά να τα βγάζετε προς τα έξω. Αν το μελετήσεις και μάθεις ένα κεφάλαιο σωστά, θα βγεις έξω και θα το πεις τέλεια. Αυτό θα μεταδοθεί, θα το κάνει κι άλλος, θα το κάνει κι άλλος. Και αυτό θα μπαίνει στην ίδια τη βάση μας. Έτσι σιγά σιγά θα αντιληφθείτε και τον πυρήνα των συμβόλων σας.
και τον πυρήνα της δημιουργίας και των συμβόλων που σήμερα γράφεται και νομίζετε ότι γράφεται με αυτή τη σάπια γνώση που υπάρχει έξω, τα σύμβολα που χρησιμοποιείτε, που δεν αντιλαμβάνεστε και δεν κατακτάτε τη γνώση στον πυρήνα τους, τα σύμβολα που είναι και οι δυνάμεις της δημιουργίας σας γίνονται φυλακή για όλους σας. Δεν σας κάνει εντύπωση έξω τόσες βιβλιοθήκες, χιλιάδες, τρισεκατομμύρια βιβλία γραμμένα, δεν είναι φυλακές για το κάθε μυαλό και για την κάθε συνειδητότητα και για τον κάθε άνθρωπο? Σε όποιο σπίτι και να πας, βλέπεις μια βιβλιοθήκη, άσχετα αν την έχει διαβάσει ή δεν την έχει διαβάσει. Αλλά και αυτά, αν την έχει διαβάσει, είναι χειρότερα ακόμα. Καλύτερα να κάνει λεζάντα ότι έχει βιβλία και να μην έχει διαβάσει τίποτα από αυτές τις γελιότητες εκεί πάνω, παρά να τα έχει διαβάσει και να σου λέει την άποψη του κάθε ενός χαζάρου ή κάθε ενός βλάκα, ο οποίος οι πηγές του καθενός συγγραφέα ξέρετε ποιες είναι. Έχετε καταλάβει ότι ο κάθε συγγραφέας που γράφει, οι πηγές του δεν υπάρχουν. Οι πηγές είναι που έγραψε κάποιος άλλος. Έγραψε ο Χαζάρος το τάδε, έγραψε αυτό ο Χαζάρος. Έχουν φτάσει σε σημείο, αν ανοίξετε τη Wikipedia για οτιδήποτε θέλετε, θα δείτε. Το 1790 ανακάλυψε ο κύριος, έχει ένα χαζάρικο όνομα, ένα γκόθο όνομα, ανακάλυψε το οξυγόνο. Καλά βρε Ζωντόπουλο, ανακάλυψε το οξυγόνο το 1790 και εμείς πλητή αναπνέαμε ρε ηλίθιος ζωνών. Εκλέζος ανακάλυψε το οξυγόνο. Έχει χιλιάδες τέτοιες διαδικασίες. Και λέει ένας, ο Νεύτωνας είπε, αυτός είπε, εκείνος είπε. Να έχουμε φτάσει και στην Ελλάδα να λέμε. Ο Σοκράτης είπε. Μα το είπε ο Σοκράτης. Πού το είπε ο Σοκράτης? Και άμα το είπε, εσείς που το ξέρετε, πεθαίναν όλοι. Α, σας το είπα, ναι. Το έγραψε ο Σοκράτης? Ναι, το έγραψε. Πού το έγραψε? Για φέρε μου που το έγραψε. Είπε ο Αριστοτέλης. Είπε ο Αριστοτέλης. Μάλιστα. Και το άκουσες μωρέ? Όχι. Αλλά τι, το έγραψε, ναι. Πού του? Για φέρε μου το Αριστοτέλη. Δεν έγραψε ο Αριστοτέλης. Έγραψε. Αλλά μας τα κρύβεται. Μας λέτε ότι είπε. Και ποιος το είπε? Το είπε ο τάδε μοναχός που το είχε από ένα βιβλίο. Μα είστε καλά μωρέ. Ποιος μοναχός? Αυτά είναι καριόλια όλα. Αυτά είναι διάολια όλα. Είναι ανάγκη να σου πει ποτέ. Θα βγει ποτέ από μία μονή βιβλίο να το διαβάσει άνθρωπος? Θα έχει καταστρατηγηθεί και θα έχει γραφτεί, θα έχει παραχαραχθεί, θα έχει παραφραστεί και θα διαβάζει τις μπουρδες και θα λέει ο άλλος. Ναι, είπε ο Πασάς, ο συγγραφέας, είπε ο Πασάς. Και πού το έμαθε ο Πασάς? Του το έδωσε ένας μοναχός και αυτός ο μοναχός το είχε πάρει από εκεί. Ρε παιδιά, έχετε καταλάβει γιατί γελιότα μιλάμε? Οι πηγές τους όλες είναι ο ένας με τον άλλον. Πηγές δεν έχει κανένας, αφού δεν υπάρχει πηγή. Γυρίζει γύρω-γύρω λοιπόν όλη η γελιότητα. Του ενός τρελού με του άλλου ημίτρελου. Του ενός χαζάρου με του άλλου εγκάθετου. Του ενός ρασοφόρου με του άλλου ρασοφόρου. Και εμείς αρχίζουμε να το κάνουμε κανόνα. Πιάνει ένας καινούριος συγγραφέας από αυτά που έχει διαβάσει από τους άλλους πίτουρες. Και συνεχίζει και γράφει μια άλλη γελιότητα. Με πιο πολλά λόγια, πιο εύστοχα λόγια, γιατί έχει μια τέχνη του λόγου να την καταλάβουμε καλύτερα. Αυτό όλο, αυτή όλη τη σάπια γνώση σήμερα είναι παντού. Και όλη αυτή η σάπια γνώση, αφού δεν έχει κατανοήσει τον πυρήνα των δυνάμεων της δημιουργίας σου και των συμβόλων σου, όλα τα γράμματα και όλα τα σύμβολα που χρησιμοποιείς και χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους, είναι απλά η φυλακή σου. Και αυτή είναι η πραγματική φυλακή σου. Για απόψεις που έχεις καθίσει στο κεφάλι σου, για χαράγματα και για εμφυτεύματα νοητικά, που είναι ανύπαρτα, είναι ανυπόστατα, χωρίς καμία πηγή. Πήγαινε λοιπόν κατευθείαν στην πηγή. Τράβα στον πυρήνα, πάρε την πυρηνική του ενέργεια. Δες το σύμβολο πραγματικά και ό,τι θα συνθέσεις στις δημιουργίες σου. Αν αυτό δεν το κατανοήσεις και δεν το κατακτήσεις, ο αφανισμός είναι δεδομένος, γιατί ήδη είσαι νεκρός, απλά θα το ξέρεις. Γι' αυτό λοιπόν συνέλληνες, σας ζητάω, όσοι αντιλαμβάνεστε να αρχίσετε, όχι μόνο να το μελετήσετε, αυτό είναι για όλους, γιατί δικά σας είναι, και θα κατανοήσετε τη ζωή, το περιβάλλον, τη δημιουργία, θα αντιληφθείτε την νόηση και την κραδαγμικότητα και συνέχεια θα ανεβαίνει το επίπεδό σας. Θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε οποιονδήποτε τέτοιον ξεφτύλα. Εσείς θα αποδεικνύετε και αυτός δεν θα έχει τι να πει. Αυτός θα σου λέει, είπε ο Νεύτωνας. Ποιος είναι ο Νεύτωνας, ρε μάνα μου? Στα ελληνικά έγραφε, ένας χαζάρος ήταν, εγκάθετος ήταν. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ανοίχτε το διαδίκτυο και όλη τη Wikipedia, θα δείτε λες και ο κόσμος ξεκινάει από το 1800. Και θα πει, τι είναι δυνατόν ρε αυτά τα ζωντόβολα?
Αμερικανός ή Αμερικανή συγγραφέας γράφει για τον Ηρακλή. Οι πηγές της, ποιες είναι, ξέρεις? Ένας άλλος χαζάρος Εβραίος από Αγγλία. Δεν έχουν τίποτα, παλικάριά μου. Και αυτό που έχεις πρέπει να πας στην αρχή, πρέπει να πας στη βάση, στη ρίζα, πρέπει να μπεις στον πυρήνα, να αναλύσεις τον πυρήνα, να τον δεις, να τον κατακτήσεις. Και τότε θα ξέρεις. Και ό,τι θα ακούσεις μετά, θα ξέρεις αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Αμφισβήτησε τα πάντα στην νόησή σου και πάρε τις βάσεις τις οποίες δεν μπορείς να αμφισβητήσεις. Και θα δεις ότι όλοι είναι ημίτρελοι. Όλοι τους είναι ημίτρελοι. Γιατί κανένας δεν έχει πηγή και κανένας δεν πήγε στη βάση. Εσύ θα κάνεις το απλό. Θα πας στην ίδια σου τη βάση. Πήγαινε στη βάση σου και θα τα έχεις όλα. Θα τα δεις όλα μπροστά σου. Σίγουρα δεν ξέρετε τι έχει γραφτεί. Απλά τα κοιτάτε σαν επικεφαλίδες. Όταν μπείτε μέσα σιγά σιγά θα κατανοήσετε χιλιάδες πράγματα. Και θα αρχίσετε τότε να κατανοείτε και όλα τα γραφόμενα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θα κάνουμε αναλύσεις. Ξεκινήστε όμως εσείς. Ξεκινήστε. Όσοι μπορείτε, ξεκινήστε να μπείτε στη διαδικασία να αναλύσετε πάρα πολλά κείμενα. Δεν θέλω να τα αναλύσετε πέραν των γραφόμενων ή της ίδιας της έννοιας, αλλά μπορείτε να κάνετε πιο ευκρινέστατη την έννοια, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν, άμα το θέλετε, ιδιαίτερα οι έννοιες, είναι σαν ένας κανόνας. Σπάστε το αυτό, ανοίξτε το, εξηγήστε το, συνδέστε το κείμενο, σιγά σιγά. Κάντε 10 εκπομπές ο καθένας. Πάρτε όποιο κείμενο θέλετε. Η προσευχή είναι μεγάλη, αλλά είναι και μια μεγάλη αρχή. Θα δείτε τις αλήθειες, το οποίο σιγά σιγά μπαίνετε στη διαδικασία. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τον κόσμο πώς είναι σήμερα και πόσο ο κάτω κόσμος με τον άνω κόσμο και είναι αλλαγές που γίνονται, συμβαίνουν γύρω μας. Οι πιστοποιήσεις αρχίζουν και δίνουν τις αποδείξεις συνεχώς. Φέρνεις ένα παράδειγμα, μετά σου έρχεται και άλλο, και άλλο, και άλλο. Και βλέπεις πόσο κοντά είναι τα πράγματα, αλλά και πόσο μακριά σου. Και θα αποκαλύψεις τη μεμβράνη, που είναι ακριβώς να τη σπάσετε, για να ενωθείτε με την ίδια τη δημιουργία σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος.